Εμείς αύξηση τη συμμετοχή του στα φάρμακα. Παρακαλώ, ησυχία. 30%. Παρακαλώ, κρατήστε το, είναι ανοιχτό, μην πειράζετε τίποτα. Ένα δευτερόλεπτο. Έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης ότι με τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στο φάρμακο θα φτηνίνει το φάρμακο. Και φτάσαμε στο σημείο η συμμετοχή στο φάρμακο για τους ασθενείς να έχει αυξηθεί κατά 25 έως 30% μέσα σε 6 μήνες. Γι' αυτό πάλι δεν έχει αυξηθεί κατά 6 μήνες. Η συμμετοχή στο φάρμακο αυξήθηκε το Νοέμβριο του 2012. Στις 7 Νοεμβρίου του 2012. Σας πειράζουν οι μήνες ή το ποσοστό? Θα το εξηγήσω. Πράγματι, το 2011 έφτασε στο 27. Δεν αυξήθηκε. Ναι, αυξήθηκε. Ωραία. Αυξήθηκε. Φταίει ο λαός και γι' αυτό. Όχι, έπρεπε να αυξηθεί. Δικαίως αυξήθηκε. Έπρεπε. Έπρεπε να τιμωρηθεί ο λαός. Φυσικά. Του άρρωστος. Παραμένει χαμηλότερη συνδρομή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λέτε, με ποιους μισθούς, κύριε Γεωργιάδη? Με ποιους μισθούς, κύριε Στάθη? Με 500 που έχετε φέρει το μισθό. Παρακαλώ, ησυχία. Μπορείς να μην τα ξέρετε ότι πριν από μερικά χρόνια πηγαίναμε στις στοές του Λαβρίου και βρίσκαμε τόνους φαρμάκων πεταμένους. Μα επιτέλους, κύριε Γεωργιάδη. Ξέρετε γιατί συνέβαινε αυτό, κύριε Στάθη? Απαντήστε μια φορά γιατί σε κάτι. Γιατί δεν είχαμε συμμετοχή στα φάρμακα. Και μα δίνα τα βιβλιάρια και τα γράφανε και τα παίρνανε και τα τρώγανε. Περνάτε τους ανθρώπους για ηλίθιους. Γιατί το κάνετε αυτό? Απαντήστε μια φορά συγκεκριμένα. Σας λέω ότι αυξήθηκε η συμμετοχή στο φάρμακο. Και μου λέτε για τον Λαβρίο, κύριε. Σε ποιον μιλάτε? Η συμμετοχή στα φάρμακα. Τι νομίζετε ότι λέτε? Στη χώρα μας λέτε πάρα πολύ χαμηλή. Με ναι, αλλά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με όλο τι μισθό. Τι να κάνουμε με 500 ευρώ μισθό εδώ και 1500 στη Γαλλία? Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε? Μας περνάτε για αλήθειους επιτέλους? Σοβαρευτείτε. Εσάς δεν το έκανα ποτέ. Κύριε Γεωργιάδη, σοβαρευτείτε. Μιλάτε στους Έλληνες. Σας ακούει ο κόσμος. Το έχετε αυξήσει το φάρμακο. Και μιλάτε ότι είναι το φτηνότερο στην Ευρώπη. Τιμές, με τι μισθό, οι κύριε? Με τι μισθό? Με τι μισθό? Οι τιμές των φαρμάκων. Πήγατε το μισθό στα 500 ευρώ. Μπορώ, ο Γάλλος έχει 2.000. Οι τιμές των φαρμάκων. Και το αυξάνετε τη συμμετοχή στα φάρμακα. Οι τιμές, και κάθεστε σαν τον Πασά και λέτε ότι φταίει ο λαός. Και δεν τρέπεστε. Σας ακούμε όλο το βράδυ απόψε να δουλεύετε τον κόσμο. Με χυδαίο τρόπο. Ότι φταίει ο λαός για όλα. Δεν τρέπεστε λίγο? Αν δούμε να συζητήσω μαζί σας άλλο. Ντροπή σας. Εντάξει. Α, θα αφήσω να μιλήσω τώρα. Μην το έχουμε διακόψει. Δεν το ξέρω. Ξαναλέω λοιπόν.